καρδιά του τένις θα χτυπήσει ξανά στην πόλη της Καλαμάτας, που θα φιλοξενήσει το Εθνικό Πρωτάθλημα Ε1 και ορισμένους εκ των κορυφαίων αθλητών στις κατηγορίες 12 και 16 ετών. Τη σπουδαία αυτή διοργάνωση έχει αναλάβει ο Όμιλος Αντισφαίρησης και οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του. Το συνδιοργανώνουμε μαζί με τον, και με τον πύργο, τον Όμιλο Αντισφαίρησης εκεί, αλλά και την αρχαία Ολυμπία, όπου θα γίνουν οι αγώνες στο πλαίσιο των οργανώσεων που γίνονται και από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Θα φιλοξενηθούν και εκεί οι αγώνες. Οπότε αυτό το πενθήμερο 10 με 15 Νοεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στις εγκαταστάσεις μας αθλητές και αθλήτριες σημαντικού επίπεδου αγωνιστικού, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το φίλαθλο κοινό να έρθει, αλλά και είναι και πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί αυτές τις ημέρες ήδη μιλάμε με ξενοδοχεία. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα, γιατί θα έρθουν πάρα πολλοί αθλητές με τους συνοδούς, με τους γονείς τους. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τουρνουά τη τάξη μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα αρχίσει την επόμενη Παρασκευή και θα κρατήσει μέχρι την επόμενη Τρίτη. Οι συμμετοχές είναι 193 συμμετοχές στο Μονό. Πρόκειται για τους 56 καλύτερους αθλητές της Πανελλήνιας κατάταξης σε κάθε κατηγορία. Εμείς θα κάνουμε την κατηγορία των 12 και την κατηγορία των 16, αγόρια-κορίτσια. Είναι το καλύτερο επίπεδο παικτών juniors που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Προσκαλούμε όλους τους φιλάθλους, τα μέλη μας, τους φίλους του τένις, να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στην Πάτρα, όπου κατέκτησε την πρωτιά στην κατηγορία των K14, η Μαρία Καζολέα προετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση του Ε1 που θα γίνει στον πύργο. Θα γίνει ένα σημαντικό πρωτάθλημα, ένα Ε1 στον πύργο, όπου είναι 14, είναι 2 χρόνια μεγαλύτερα από την ηλικία μου. Ελπίζω να τα πάω καλά. Έχω υψηλούς στόχους και ελπίδες. Η νεαρή αθλήτρια του Καλαματιανού Ομίλου, παρότι αντιμετωπίζει αθλήτριες μεγαλύτερες ηλικιακά, εκφράζει σιγουριά και κανένα φόβο. Όταν παίζεις με καλύτερες, λες και να χάσουν οι μεγαλύτερες, οπότε δεν τρέχει κάτι. Και μικρότερες να ήταν, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άμα χάσεις. Μαθαίνεις μόνο από τα λάθη σου. Υπάρχουν 2-3 κορίτσια τα οποία ανταγωνίζομαι και κάνουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, 3 ωρών και 4. Αλλά υπάρχουν και κορίτσια τα οποία δεν είναι αρκετά καλά, αλλά προσπαθούν και αυτό έχει σημασία, η προσπάθεια. Μια ξεχωριστή εκδήλωση με πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της αντισφαίρησης πραγματοποιήθηκε στα ανακαινισμένα γήπεδα στη Δυτική Παραλία. Είναι μια μέρα γιορτής για τον Όμιλο Αντισφαίρησης Καλαμάτας. Είναι εδώ και τα παιδιά μας, οι μαθητές της Ακαδημίας, και οι ενήλικες και οι ανήλικοι, και έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα νέα γήπεδα, στις νέες εγκαταστάσεις. Τα γήπεδα της Δυτικής Παραλίας αναβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό που σιγά σιγά θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τη διεξαγωγή και διεθνών τουρνουά. Ο Όμιλος, που χρόνια τώρα συντηρεί και αναβαθμίζει τα γήπεδα τένις με δικά του κονδύλια, συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια να καταστήσει τη Δυτική Παραλία ως πόλο έλξης αθλητών και επισκεπτών. Προχωράμε σε αυτή τη μεγάλη ανακαίνιση που αφορά και τον εξυγχρονισμό, την ανακατασκευή των γηπέδων σε σύγχρονα πλέον γήπεδα, όπως είναι αντίστοιχα και στις εγκαταστάσεις μας στην Τέντα. Τις κερκίδες, όπως θα είδατε, όπου κυρία Τριάντου, όπου έχουν μπει πλαστικά καθίσματα. Έχει αλλάξει όλη η περίφραξη γύρω-γύρω στα γήπεδα και επίσης έχουν αντικατασταθεί και οι πυλώνες φωτισμού με σύγχρονα φώτα LED. Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικό και της παρούσας διοίκησης, την οποία οφείλω να ευχαριστήσω, αλλά και των προηγούμενων διοικήσεων. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους γονείς και τους κηδωμόνες των παιδιών στις ακαδημίες που συνεισφέρουν, αλλά και τα μέλη μας για αυτό που έχουμε πετύχει, γιατί το αποτέλεσμα και η προσπάθεια είναι συλλογική.